Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το μοναστήρι του Γρηγορίου είναι κτισμένο πάνω σε θαλασσόβραχους στην νοτιοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Βρίσκεται ανάμεσα στις μονές Σιμωνόπετρας και Διονυσίου και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου. Κτίστηκε το 14ο αιώνα στη σημερινή του θέση και δεν ξέρουμε ακριβώς τι υπήρχε προηγουμένως. Βέβαιοι δεν είμαστε ακόμη και για τον ιδρυτή του. Συνήθως αναφέρονται και πολλές φορές με κάποια σύγχυστα ονόματα δύο Γρηγοριαν, του Σιναήτου και του Υποσυριάνων. Νομίζουμε ότι και οι δύο θα πρέπει να θεωρηθούν κτήτορες και ιδρυτές της Μονής. Ο Γρηγόριος Σιναήτης, γιατί στον τόπο αυτό συγκέντρωσε την πρώτη μοναχική αδελφότητα, και από Συριάνων, γιατί έδωσε στην αδελφότητα αυτή συγκεκριμένους κανονισμούς και έκτισε τη Μονή με τη σημερινή της μορφή. Εκτός όμως από τα δύο αυτά πρόσωπα, η έρευνα στις μέρες μας αρχίζει να στρέφεται προς μία άλλη κατεύθυνση, θεωρώντας ως ιδρυτή της Μονής το Γρηγόριο το νέο Σιναήτη, μαθητή του παραπάνω Γρηγορίου, και το λείψανό του σώζεται στη Σερβία. Η Μονή αναφέρεται επίσημα για πρώτη φορά στα έγγραφα των ετών 1347 και 1348, όπου υπάρχουν αντίστοιχα τα ονόματα των δύο ηγουμένων της, του Καλίστρατου και του Καλίστου, και αργότερα στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους 1394, που τη βρίσκουμε 22η στη σειρά όλων των τότε μοναστηρίων. Επίσης συναντάμε μία ακόμη αναφορά της, ένα σύγχρονο με αυτά πρακτικό που έχει σχέση με τη Μονή Ζωγράφου, όπου υπογράφηκε ο ηγούμενος Αβέρκιος Γρηγοριάτης. Μετά από όλα αυτά, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι για την ιστορία της Μονής Γρηγορίου κατά τους πρώτους δύο αιώνες από την ίδρυσή της, οι πληροφορίες μας είναι πολύ λίγες και σποραδικές. Ο περίφημος Ρώσος περιηγητής του 18ου αιώνα Μπάρσκι, έχοντας υπόψη του χαμένα χρυσόβουλα της Μονής, αναφέρει ότι το 1500 ανακαίνισε το μοναστήρι από τα θεμέλια του ηγούμενος της Μολδαβίας Στέφανος, ύστερα από την ερήμωσή του το 1497, από άγνωστη αιτία. Από έγγραφο πάλι του έτους 1513 μαθαίνουμε ότι η Μονή καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από αγαρινούς επιδρομής. Ακόμη ότι το επισκέφτηκε ο ονομαστός για την τιμιότητα του βίου του μοναχός Σπυρίδων. Στη συνέχεια οι ηγεμόνες της Μολδαβίας δεν σταμάτησαν να στέλνουν τις δωρεές τους στη Μονή μέχρι το 1720, σύμφωνα με χρυσόβουλο που αναφέρει επίσης ο παραπάνω περιηγητής. Εξάλλου, από άλλες πηγές πληροφορούμαστε ότι η προστασία αυτή των ηγεμόνων των παραδουναβίων χωρών συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Τη Μονή Γρηγορίου αναφέρει ο Μπάρσκι ως τη μικρότερη από όλες τις άλλες μονές και ότι αποτελούνταν από 3-4 ορόφους στο σχήμα ψηλού πύργου με μικρό τρουλοσκέπαστο καθολικό, 4 παρεκκλήσια, τραπέζα, αποθήκες, μαγειρίο, αρχονταρίκι, νοσοκομείο και 80 κελιά για τους πατέρες. Επίσης μας πληροφορεί για τα αξιόλογα έργα τέχνης, τα κοιμήλια, καθώς και το μεγάλο αριθμό των εγγράφων που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξανάφαγε το μοναστήρι το 1761. Σώθηκαν μόνο λίγα Άγια Λείψανα της Μονής. Το μοναστήρι τότε έμεινε έρημο για ένα χρονικό διάστημα έως ότου το ανακαίνισε από τα θεμέλια ο περίφημος σκευοφύλακάς του Ιωακίμ ο Ακαρνάν Μεράνους, που πήρε από το Σουλτάνο και τις ηγεμονίες. Αυτός ήταν μοναχός εδώ από το 1740, αλλά είχε εγκατασταθεί στο μεταξύ για περισσότερη ησυχία άσκηση στη σκήτη της Αγίας Άννης. Από εκεί επέστρεψε μετά από τις θερμές παρακλήσεις πολλών γρηγοριατών πατέρων και ανέλαβε το μεγάλο έργο της ανορθώσεως της Μονής. Αυτό συνετελέστηκε το 1783 χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειές του για τη βοήθεια των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, καθώς και του Μητροπολίτη τους Ουγγροβλαχίας Γρηγορίου και πολλών φαναριωτών. Ο Ιωακίμ ο νέος αυτός κτήτορ της Μονής, αν και την έκτισε πολύ μικρή σε έκταση, την καλόπισε και την πλούτησε με κάθε τρόπο.
Στο τέλος περίπου του 19ου αιώνα, όταν ήταν ηγούμενος της ο Σιμεών από την Τρίπολη, μεγάλωσε τη δεικτική πτέρυγα της Μονής με 3 οικοδομές. Τότε έγινε το αρχονταρίκι και ορισμένα κελιά μοναχών 1892, καθώς και τα μαρμαρένια προπήλαιά της 1896. Έτσι μετά από τις προσθήκες αυτές και μερικές άλλες ακόμη, διπλασιάστηκε σχεδόν ο χώρος της Μονής και πήρε τη σημερινή της μορφή. Το καθολικό του μοναστηριού, τιμόμενο στο όνομα του Αγίου Νικολάου, άρχισε να κτίζεται από τον Ιωακήμ σύμφωνα με τον τύπο των άλλων καθολικών στο όρος. Η τοιχογράφησή του έγινε το 1779 από τους ζωγράφους Γαβρίλ και Γρηγόριο από την Καστοριά, όπως αναφέρει η επιγραφή δεξιά στην είσοδο. Αργότερα το 1846, όταν ήταν ηγούμενος ο Νεόφυτος, κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε ο ναύθηκάς του. Αξιόλογο θεωρείται το ξυλόγλυκο το τέμπλο του ναού με την πλούσια διακοσμησή του και πολλές σκηνές κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη. Μέσα στον κεντρικό αυτό ναό φυλάσσονται πολλά κοιμήλια και φορητές εικόνες, από τις οποίες οι σπουδαιότερες είναι του Αγίου Νικολάου και δύο της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας και Παντανάσης. Η τελευταία, που διασώθηκε από πολλές πυρκαγιές, αφιερώθηκε στη Μονή, σύμφωνα με την επιγραφή της, στο τέλος του 15ου αιώνα από την Μαρία Παλαιολογίνα, τη μητέρα του ηγεμόνος Μπογδάνου. Εκτός από το καθολικό, η Ιερά Μονή Γρηγορίου διαθέτει ακόμη τα εξής 10 παρεκκλήσια μέσα και έξω από τον περίβολο της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας 1775, του Οσίου Γρηγορίου του Κτήτορος 1851, της Θεοτόκου και του Αγίου Δημητρίου 18ου αιών, των Αγίων Πάντων στο Κημητήρι που χτίστηκε το 1724 και τοιχογραφήθηκε το 1739 και του Αγίου Μοδέστου στον Αρσανά 19ου αιών, του Αγίου Τρίφωνα και του προφήτη Ηλία νεότερα. Επίσης 3 καθίσματα της Παναγίας 18ου αιών και των Αγίων Αθωνητών Πατέρων 19ου αιών, κοντά στη Μονή και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ψηλά στο δάσος. Στις Καριές η Μονή έχει 4 κελιά, της Υπαναπαντής, Ιωσαφέη, των Αγίων Αναργύρων, Παχωμέη, του Αγίου Τρίφωνα, όπου μένει ο αντιπρόσωπό της στην κοινότητα, και του Αγίου Αθανασίου. Η τράπεζα της Μονής είναι ενσωματωμένη στην νότια πλευρά της, κάτω από το καθολικό, κτίστηκε μετά την πυρκαγιά μαζί και με άλλα κτίσματα στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Από τους πολλούς θησαυρούς που κατέχει η Μονή αξίζει να αναφερθούν εδώ το τεμάχιο του Τριμίου Ξύλου και τα λείψανα πολλών Αγίων, τα πόδια και η δεξιά παλάμη της Αγίας Αναστασίας και άλλα. Δύο χρυσοκέντητοι επιτάφοι και άλλα υφάσματα, πολλά άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη, σταυροί, πολύτιμα καλύματα Ευαγγελίων και πολλά άλλα ιερά αντικείμενα. Η βιβλιοθήκη της Μονής, ύστερα από τη μεγάλη πυρκαγιά της, εμφανίζεται σήμερα σχετικά φτωχή, αλλά πολύ καλά οργανωμένη, μέσα σε ένα μικρό θολόκτιστο διαμέρισμα της δυτικής πλευράς. Περιέχει συνολικά 297 χειρόγραφα, από τα οποία τα 11 είναι περγαμηνά και μερικά εικονογραφημένα. Εδώ φυλάσσεται και το μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο του Ποιμένα του Ερμά, 6 φύλλα, από το οποίο δυστυχώς αφαίρεσε 3 φύλλα ο αρχαιοκάπηλος Σιμονίδης και τα έφερε στη Λειψία. Επίσης αριθμεί 4.000 περίπου έντυπα βιβλία, ανάμεσα στα οποία μπορεί να βρει κανείς ορισμένα αξιόλογα αρχέτυπα και παλέτυπα. Εκτός όμως από τα χειρόγραφα και τα έντυπα, σώζονται στη Μονή και πολλά ενδιαφέροντα έγγραφα, συγκύλια, κυρόβουλα, φερμάνια κλπ. Τα παλαιότερα είναι ένα τουρκικό σουρέτι του 1429 και ένας τουρκικός πάλι Βακουφναμές του 1561. Η Μονή Γρηγορίου κατέχει από το 1574 τη 17η θέση στη σειρά της ιεραρχίας των 20 αγιορείτικων μονών και ακολουθεί τον κοινοβιακό τρόπο ζωής από το 1840. Διαθέτει συνολικά περίπου 40 μοναχούς.